ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης νομού Κορινθίας να καλωσορίσω, να σας καλωσορίσω όλους στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες. Να συγχαρώ την κυρία Πέτρα Τερζή και όλους εσάς που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα να χαιρόμαστε βέβαια εν μέσω πανδημίας το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ έχουν γίνει μεγάλες, επίπονες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια. Το Διεθνές Φεστιβάλ Γέφυρες έχει διακριθεί με την πιστοποίηση ΕΦΕ, η οποία είναι σφραγίδα ποιότητας της Ευρώπης για αξιοσημείωτα φεστιβάλ τέχνης που δείχνουν τη δέσμευσή τους στον τομέα των τεχνών με τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και την διεθνή τους εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που η περιφέρεια Πελοποννήσου το στηρίζει και θα το κάνουμε θεσμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως έχω τη χαρά να ενημερωθεί, 90 ταινίες μεγάλου, μικρού μήκους σε διάφορα είδη πρόσφατης παραγωγής από όλο τον κόσμο, σε 12 διαγωνιστικές κατηγορίες, ταινίες σε μικρού μήκους, με ταινίες μεγάλου μήκους, όπως η τρυφερότητα του Παναγιώτη Καραμίτσου, την τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Νίμιτ, διαγωνισμό σεναρίου και το Masterclass θεατρικό έργο versus κινηματογραφικό σενάριο με την Αγαθή Δαρλάση και τον Ιωάννη Τσεχιλίδη. Σημαντικά γεγονότα, σημαντικές ημέρες. Να συγχαρώ, δεν θα πω τίποτα άλλο, πραγματικά για την μεγάλη σημαντική δουλειά που έχετε κάνει. Η ταινία κραυγή για την εμπορία ανθρώπων όπως το The New Abolitions της Χριστίνα Ζόριχ, είναι η κόρη της Ολυμπίας του Κάκη και τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ. Συγχαρητήρια θα πω και ως περιφέρεια Πελοποννήσου πάντα θα στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες σας. Οι μέρες, οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Ζούμε, κινούμαστε με τους ρυθμούς της παγκόσμιας πανδημίας. Πρέπει να μένουμε ασφαλείς, να έχουμε υγεία και μέσα από την καρδιά μου αυτό είναι το σύνθημα των ημερών, ένα μήνυμα ζεστό, να έχουμε υγεία. Άρα έχοντας υγεία τα έχουμε όλα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα.